Πώς είμαστε εδώ? Πώς είμαστε, παιδιά, να μετρηθούμε, είπες. Ας μετρηθούμε. Γιατί να αρχούμε παραπάνω. Να πάμε λίγο πιο από την άλλη εβδομάδα θα κάθομαι εδώ, δίπλα στην Ελένη. Εγώ δεν πάω, πουθενά. Θέλω να σου προτείνω κάτι καλύτερο την άλλη εβδομάδα. Τι, κάτσε εδώ. Να φύγω. Όχι, ρε, εσύ. Κάτσε, γιατί αυτό ήταν ο Λάμπρος, θα γίνει χαμούλης. Για πες. Έρχεται ο Λάμπρος, παιδιά. Έρχεται. Του βγάλανε. Την πάντα του Δήμου να φέρουμε, να στρώσουμε τα χαλιά, να τον αποδεχτούμε. Τώρα πραγματικά περιμένατε να φύγει τόσο σύντομα. Όχι, δεν το περιμένα και για να σου πω γιατί το περιμένα. Δεν λέω από την αρχή που μπήκε. Από την αρχή περιμέναμε να φύγει πιο σύντομα. Μετά λέω. Όταν αρχίσαμε να τον βλέπουμε. Μα γι' αυτό σου λέω στην πορεία, θεωρώ ότι επειδή ήταν πολύ σωστό στο κομμάτι της συμπεριφοράς. Δεν είχε προκαλέσει αντιπάθειες, ο κόσμος έξω το συμπαθούσε κιόλας. Έλεγα πως θα κάτσει λίγο παραπάνω. Και ήταν και πολύ καλό. Όμως είχε καλές επιδόσεις. Αυτό μπορεί να ήταν το μπούμερα. Είχε τελευταία, είχε πέσει πολύ. Εντάξει, όμως ήταν πολύ, μια χαρά. Ήταν πολύ αξιοπρεπής. Έτσι, και έφερε και νίκες. Αυτό το θετικό του μπορεί να ήταν που γύρισε μπούμερα. Γιατί ο κόσμος μάλλον θέλει αυτούς που προκαλούν ίντρικα και όχι αυτούς που είναι ήρεμοι και ήσυχοι και κτλ. Καλά, μην μας το βγάλεις ξαφνικά και. Εντάξει. Στο παιχνίδι δεν ήταν. Περισσότερο από τη δική μας γνώμη φυσικά μετράει η δική σας γνώμη. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε ένα poll να πάρετε εσείς θέση. Μπείτε τώρα στο Open tvopen.gr /vote και θα δείτε αυτό ακριβώς. Ήταν η δίκαιη η αποχώρηση του Λάμπρου. Τι ωραίο. Ναι ή όχι. Για να δούμε τελικά τι πιστεύετε εσείς. Διότι οι απόψεις διήστανται, οι γνώμες το ίδιο και εμείς θέλουμε τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Θα σας λείψει, βρε, αυτό το παλικάρι που είναι σαν τα ψηλά βουνά. Το στείλαμε στον Άγιο το Δομήνικο. Έρεψε. Και θα έρθει έτοιμος για καλοκαίρι. Μαύρησε κιόλας που θα έρθει εδώ και θα είμαστε εμείς σαν τη μήγαμε στο γάλα. Φαντάζεσαι, δεν είναι για διπλό με τον Λάμπρο το πλάνο. Πάταγο θα κάνει ο Λαμπρούκος. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εκτυλίχθηκε όλη η ιστορία, πώς εξελίχθηκε και να δούμε πώς έφυγε τελικά ο Λάμπρος από το Survivor. Που από την στιγμή που αποχώρησε, αισθάνομαι ότι είναι πιο φτωχό, πιο μικρό, πιο λιτό, πιο μόνο. Να το κόψουνε! Δεν έχει νόημα. Στις δουλειές του, Ελένη μου. Είμαστε στις δουλειές του γενικά. Στις δουλειές του είμαστε. Να πάρω ένα δεν με νοιάζει να φύγει και να κεράσει. Να πάμε κάπου να τα πιούμε. Παντός να σας πω κάτι. Βγήκε η τρυφερή του πλευρά σε αυτή την αποχώρηση. Γιατί καταλαβαίνω, όσο και να το βλέπεις από το σπίτι και να λες τώρα αυτοί κλαίνε. Ναι, παιδιά, κλαίνε. Όταν ζεις κάτι τέτοιο, τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα. Είναι μια εμπειρία η οποία είναι, μένει ανεξίτηλα χαραγμένη μέσα στο μυαλό σου. Είναι μια φορά στη ζωή. Και όταν φτάνει η στιγμή να το αποχωριστείς όλο αυτό. Είναι περίεργο το συνέστημα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί βγαίνοντας από τέτοια παιχνίδια παθαίνουν και αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Που μπορεί να μην περνούσαν καλά εκεί μέσα τελικά, να πιέστηκαν πάρα πολύ, να πείνασαν, να πόνεσαν, να έκλαψαν, αλλά τελικά να θέλουν να γυρίσουν πίσω. Εμένα μου έχει γίνει αυτό. Ή να θέλουν να κρατήσουν στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο Λάμπρος και να μην ξανακάνει μπάνιο ποτέ. Όχι. Ελπίζουμε πως όχι, να μην του συζητήσει κάτι πριν. Τέτοιο, να μην του περάσει, γιατί κάθεται και δίπλα μου. Λέω ρε παιδί. Δεν θα ήθελα. Τι. Στοφ, θα κάνω ένα δώρο στο τηλεοπτικό κοινό. Ω Θεέ μου. Κάνε λίγο τον κατσαούνι. Έλα, μωρέ, τι να κάνω τον κατσαούνι. Έλα, γιατί τον κάνεις πολύ ωραία. Ότι ω. Ξανά, λούπα. Α, έγινε, παιδιά. Λίδι παλιάτσο. Δεν έχει, πρέπει να δω για να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να σου κάνω έτσι. Μία φορά σε παρακαλώ. Ότι ω.